δεν θα το έλεγα αν δεν ήμουν 1000% σίγουρη και να επικοινωνούσαν και με τους δικούς τους όποτε ήθελαν και επισκέψεις να δέχονται στον Άγιο Δομήνικο όποτε ήθελαν. Είδες. Και έχω να σου πω. Ο Χάρης, εσύ λάβει κάτι όμως. Τι? Μα δύο πράγματα. Το ένα είναι όταν μιλούσε η Βαλαβάνη και είπε κάτι και λέει η Βαλαβάνη, όχι, τώρα θα μας παίζουν πάλι. Πού ξέρει ότι την παίζουν ήδη, ας πούμε. Α, γεια σου. Πού ξέρει. Και χτες ο Μάριος ο Πρίαμος ξεκίνησε το Survivor 18 Φεβρουαρίου. Εντάξει. Τέλειωσε το Voice 3 του Μάρτη. Που είχαμε και το. Ναι, ένα μήνα μετά. Μετά από 15 μέρες. Και λέει το Τάνι Μανίδης του Πρίαμου. Εσείς οι Κυπρέοι, πιάτε μας τα ούλα. X Factor Voice. Και λέει του πίσω ο Μάριος. Ναι, κέρδισε και το Voice. Κύπριος. Ναι, κέρδισε το Voice. Ναι, Κύπριος, Κύπριος. Ναι, Κύπριος, Κύπριος. Πού ξέρει ποιος κέρδισε το Voice. Δεν το ξανά τούτο. Ήταν η απορία μου, ήταν, μπορεί να χαζή απορία. Είπε όταν η Μανίδη στο Μάριο ότι εσείς οι Κύπροι μας κερδίσατε και το Voice και το X Factor. Και λέει ο Μάριος, ναι, και στο Voice Κύπριος ήταν. Κύπριος, Κύπριος, Κύπριος. Ενώ ξεκίνησε το Survivor 18 Φεβρουαρίου, ναι. Το Voice ο τελικός που ήταν κέρδισε ο Γιάννης. 3 Μαρτίου. 15 μέρες ακριβώς μετά. Καλά, ο Μάριος έλειπε και ένα μήνα ανεπρόλαβε τον τελικό. Ναι, αλλά όταν ήρθε ο Μάριος πίσω, είπαμε ότι είχαν τον κλειστό μέσα σε ένα δωμάτιο. Ναι. Γιατί ούτε τηλεόραση και επικοινωνία με τους δικούς τους ανοιχτή να κρόαση. Αυτά. Αντέχει άνθρωπο σε τέσσερις τείχους κλεισμένος, μόνος του, χωρίς επικοινωνία, χωρίς να δει κάτι, χωρίς προφανώς και είχε επικοινωνία, προφανώς και επίεντζε τις βόλτες του, προφανώς ήταν και ταξιοθέατα. Προφανώς μιλούσε με τον εξωκόσμο και επικοινωνούσε. Σίγουρα.